ηλικίας ο λινωμένος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων, ένας 17χρονος που υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα του στην περιοχή της Κισάμου. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα χθες το βράδυ βαριά τραυματισμένος και εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή. Σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και ο 63χρονος που το μεσημέρι της Δευτέρας τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση της μοτοσυκλέτας του με γιοταχή φορτηγό στον κόμβο Μουρνιών. Κάθε εβδομάδα ατύχημα με υλικές ζημιές, εδώ προχθές ίσως και θανατηφόρο. Ζορίζεται ο άνθρωπος. Ο κόμβος Μουρνιών, που παραδόθηκε σε κυκλοφορία στα τέλη Μαρτίου μετά από καθυστέρησης πολλών ετών, εξακολουθεί να προβληματίζει λόγω των τροχαίων που καταγράφονται με μεγάλη συχνότητα στην περιοχή. Νομίζω ότι έχει παραδοθεί όχι σωστά. Το τέργο είναι ατέλειωτο. Δεν είναι τυχαίο που τώρα δύο μήνες περίπου, δυόμιση, που έχει υποτίθε παραδοθεί το έργο, έχουν αυξηθεί τα τροχαία. Οδηγοί και κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για τεχνικά λάθη και παραλήψεις τόσο στο σχεδιασμό του έργου όσο και στη σήμανση. Και το έργο έχει μείνει ατέλειωτο. Η εξαγγελία τους ήταν να μονοδρομηθεί και η υπόλοιπη αναπαύσεως. Δεν μονοδρομήθηκε. Κατεβαίνουν από τη λεωφόρο Μουρνιών προς τη Γογονή 2-3 σειρές αυτοκινήτων και μπλοκάρουν σε ένα ρεύμα στην αναπαύσεως. Πιστεύετε ότι εξυπηρετεί ο κόμβος Μουρνιών έτσι όπως κατασκευάστηκε? Νομίζω πως όχι. Όλα τρακαρίσματα κάθε μέρα. Τι είναι λάθος γενικά, θα πρέπει να είναι κυκλικός κόμβος, πιστεύετε? Πιστεύω ένα κυκλικό κόμβος θα ήταν καλύτερα από ότι... Χρειάστηκε να περάσουν 9 ολόκληρα χρόνια με 3 αναδόχους να κηρύσσονται έκτοτε, το έργο να έχει τυναχτεί στον αέρα και να ξεκινά από το μηδέν και διαδοχικά τεχνικά εμπόδια μέχρι να ολοκληρωθεί ο κόμβος Μουρνιών. Το επίπεδο ασφάλειας, ωστόσο, παραμένει υπό αμφισβήτηση 6 μήνες μετά την παράδοσή του σε κυκλοφορία. Είναι λίγο μπερδεμένος, η αλήθεια είναι λίγο μπερδεμένος ο κόμβος. Ακούστε, γίνονται τροχαία, τώρα τι να πω κι εγώ. Είναι πιο καλά από ό,τι ήταν την προηγούμενη φορά, πριν το φτιάξουνε. Εμένα με βολεύει. Τώρα... Εμένα με εξυπηρετεί πάντως. Για τους άλλους δεν ξέρω. Μια χαρά είναι, πλέον ήταν θέμα συνήθειας. Να το συνηθίσουμε στην αρχή. Βλέπουν κάποιοι λάθη, κακοτεχνίες, πολλοί μιλούν για κυκλικό κόμβο, ότι θα ήταν καλύτερα, εσείς τι λέτε? Τι να σας πω, πιστεύω το φανάρι κυκλικός, δεν ξέρω. 4 δρόμοι διασταυρώνονται στον κόμβο Μουρνιών, η ολοκλήρωση του οποίου συνοδεύτηκε από μεγάλες κυκλοφοριακές αλλαγές.